Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τις άλλες ειδήσεις που έχουμε και φυσικά θα δούμε και τι γίνεται με την Αγία Σοφία, γιατί σιγά σιγά νομίζω 10 η ώρα θα ανοίξουν οι πόρτες για να αρχίσουν να μπαίνουν μέσα οι πρώτοι για την προσευχή που θα ακολουθήσει και για αυτό το show του Ερντογάν, το οποίο έχει στήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Επιστρέψαμε, Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος εδώ μαζί μας, γιατί κάθε Παρασκευή έχουμε ατζέντα ταινιών. Έχουμε κινηματογράφο. Τι μπορεί, πού θα πάτε, τι να δείτε, έχουν ανοίξει τα θερινά, πηγαίνει κόσμος. Περίμενε, πριν πάμε εκεί. Mm-hmm. Επειδή τώρα ξέρεις, έχουμε ένα μεγάλο θέμα εμείς οι γονείς το καλοκαίρι, να βάλουμε τα παιδιά μας να διαβάσουν βιβλίο. Γιατί ήδη η χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη, τώρα με μέσω υπολογιστών καθόντουσαν σπίτι και χαζολογούσαν όλη μέρα. Και έχουμε και όλο αυτό το μπελά με τα tablets, τα PlayStation, τις τηλεοράσεις, ο οποίος είναι εξής μαρτύριο. Παλιά εμείς πιτσιρικάδες που δεν είχαμε τίποτα, διαβάζαμε και κανένα βιβλίο. Βέβαια με το tablet είναι και εύκολο άμα θέλεις να έχεις μια ηλεκτρονική έκδοση βιβλίου. Ναι, δεν εννοούσα ότι θα κάνω να διαβάζω βιβλία στο tablet, εννοούσα ότι θα παίζουν βιβλία. Είχα μια αισιόδοξη τοποθέτηση, αρχή διαγράφουμε τώρα. Λοιπόν, μια ελπίδα να κάτσουν τα παιδιά μας να διαβάσουν, να τους πάμε κάποια ωραία ποιοτικά βιβλία που θα τους εντριγκάρουν λίγο να το διαβάσουν. Και βρήκα λοιπόν να ανακάλυψα ένα τέτοιο βιβλίο. Είναι της Νάντιας Λιαρέλη, η Κόκκινη Κότα και ο Προκόπης ο Τεμπέλης. Την έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Λιαρέλη. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για παραμύθια, αλλά είναι διαφορετικά. Δηλαδή, δεν το διάβασα άλλο, δεν πρόλαβα, του ρίξα μια ματιά. Δεν καταλαβαίνεις και πολύ ότι είναι παραμύθι, έχει και λίγο σαν παράδοση μέσα, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι παραμύθι. Ναι. Και τα δύο δηλαδή είναι παραμύθια δοσμένα με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο. Τώρα απευθύνεται σε ηλικίες. Η ηλικία του παραμύθιου δεν είναι συγκεκριμένη. Μπορεί να είναι από 2 μέχρι 102. Ναι. Πόσο εύκολο είναι να τα παιδιά πλέον, καθώς δυστυχώς έχουμε απομακρυνθεί λίγο και αυτή τη λογική της γιαγιάς που θα σου πει ένα παραμύθι, να σου κάνει παρέα, θα κοιμήσει το μικρό το βράδυ, γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι νέες γενιές είναι διαφορετικές. Πόσο εύκολο είναι ένα παιδί να το πείσουμε να ξαναπιάσει βιβλία και να διαβάζει? Αυτό πρέπει να γίνει, να ξεκινήσει από πιο μικρή ηλικία. Ναι. Οι διακοπές είναι ένας πολύ καλός λόγος να ξεκινήσουν τα παιδιά να διαβάζουν και να παίρνουν το βιβλίο τους στην παραλία την ώρα που κάνουν το διάλειμμά τους, να μην παίρνουν το ηλεκτρονικό και να παίζουν. Και υποθέτω νομίζω και εμείς οι γονείς πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα. Δηλαδή αν ένα παιδί βλέπει το γονιό να διαβάζει κάποιο βιβλίο μπορεί να το ακολουθήσει. Αν ο γονιός είναι συνέχεια σε ένα κινητό και χαζεύει, προφανώς δεν νομιμοποιείται να μπορέσει να πείσει το παιδί να κάνει κάτι ανάλογο να διαβάσει ένα βιβλίο. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Κρίνοντας από τον εαυτό μου, έτσι, και όταν είχα τα παιδιά μου μικρά, βλέπανε τον μπαμπά τους να διαβάζει, τη μαμά τους να διαβάζει. Είχανε και αυτά λοιπόν ένα βιβλίο και παρότι είχανε μια διαφορά ηλικίας, ο μεγάλος διάβαζε κανονικό βιβλίο, έπαιρνε και τη μικρή ένα Mickey Mouse, κοίταγε δεξιά-αριστερά τι κάνουμε εμείς και έκανε και αυτή το ίδιο. Αυτό λοιπόν τους έγινε συνήθεια. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν βιβλία σε όλο το σπίτι και διαβάζουν πάρα πολύ και οι δυο. Μάλιστα. Περνάνε την ώρα τους στα ηλεκτρονικά. Είναι ένα μέσον που δεν μπορούμε να το μηδενίσουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή με αυτό το μέσον μιλάμε. Να. Αλλά το βιβλίο, το χαρτί, η αίσθηση, το ότι βάζω το σημάδι μου για να συνεχίσω, είναι πολύ διαφορετικό, είναι πιο ρομαντικό αν θέλετε. Μάλιστα. Λοιπόν, η Κόκκινη Κότα και ο Προκόπης ο Τεμπέλης είναι εκδόσεις Πατάκη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Έχει κυκλοφορήσει εδώ και καιρό. Πόσο καιρό κυκλοφορεί? Έχει κυκλοφορήσει περίπου 1,5 μήνα. Μάλιστα. Και πάει και καλά από ό,τι μαθαίνω. Δόξα τω Θεώ, δεν έχω παράπονο. Ωραία, λοιπόν. Υπήρχε ανταπόκριση. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή σας καλά. Μέρα και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, εσύ διαβάζεις καθόλου ή μόνο ταινίες? Πάρα πολύ κιόλας. Πότε προλαβαίνεις? Πάντοτε βρίσκεις χρόνο. Ένα βιβλίο που μπορεί να σε ακολουθεί σε οποιαδήποτε μορφή. Εγώ είμαι υπέρ και της ηλεκτρονικής πλέον ανάγνωσης, χωρίς να με βολεύει. Δεν είναι το ίδιο να σου κάτι. Είναι σαν αυτό το πράγμα που λένε τώρα εφημερίδες και μπες στο διαδίκτυο να διαβάσεις την εφημερίδα. Αν δεν έχεις το χαρτί, τουλάχιστον εμείς που έχουμε συνηθίσει, παιδί μου. Και πιο μπεκεί να πάρεις εφημερίδα, διαβάσεις. Όταν πρόκειται να κάνω κάποια έρευνα, κάποια μελέτη, κάποια εργασία, ναι, τα θέλω όλα τυπωμένα. Ναι. Όταν είναι όμως κάτι για να περάσεις την ώρα σου, για να διασκεδάσεις, για να μπορέσεις να καλύψεις το χρόνο σου πιο δημιουργικά από το να βλέπεις εικόνα, γιατί και εγώ βλέπω τόσο πολύ εικόνα που πρακτικά, ξέρεις, κάποια στιγμή θέλουν τα μάτια σου να ακονίσουν τις λέξεις. Πηγαίνεις σε αυτή τη μορφή. Λοιπόν, ταινίες, τι έχουμε. Και επειδή λοιπόν είπαμε αρκετά για τα βιβλία, ας πάμε στις ταινίες. Ας πάμε λοιπόν να πάρουμε μια γεύση από ένα φεστιβάλ που ολοκληρώθηκε. Ναι, το καλοκαίρι, ενώ υπάρχουν τόσες πολλές δυσκολίες πρακτικές στο να μπορέσουν κάποια φεστιβάλ να λειτουργήσουν και βλέπουμε σε όλο τον κόσμο να υπάρχουν αυτά τα θέματα. Δηλαδή το φεστιβάλ του Τορόντο ενδέχεται και να ακυρωθεί ή να γίνεται με κάποια διαφορετική μορφή. Βλέπουμε πάρα πολλά φεστιβάλ να μειώνουν τις πιθανότητες να υπάρξουν αυτή τη χρονιά. Στην Ελλάδα καταφέραμε το απίστευτο. Κάναμε φεστιβάλ και σε ανοιχτούς κινηματογράφους. Δεν μιλάμε για τις προηγούμενες εκδόσεις κάποιων φεστιβάλ που συνεχίζονται είτε σε μορφή μιας φοράς την εβδομάδα είτε σε κάποιες θεματικές ενότητες. Θα μιλήσουμε όμως για το Στρογγυλό, το οποίο την Τετάρτη ολοκλήρωσε τις προβολές του και πραγματικά αξίζει τον κόπο να ρίξουμε μία ματιά στο τι ακριβώς έγινε εκείνες τις μέρες. Ήμουν και εγώ εκεί. Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ψαροκόκαλο επιστρέφει στα θερινά σινεμά με ταινίες που έχουν ήδη ταξιδέψει σε άλλα φεστιβάλ αλλά και πρεμιέρες. Η ταινία παίζεται στο Φεστιβάλ Ψαροκόκαλο, στο Εθνικό Διαγωνιστικό. Είναι η πρώτη φορά που η ταινία παίζεται σε θερινό. Έχει παιχτεί σε πολλά άλλα φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων ο Μπερχάουζεν στη Γερμανία, η Δράμα, οι νύχτες πρεμιέρες. Η αφίσα του φετινού φεστιβάλ φιλοξενεί έργο του καλλιτέχνη Στέφανου Ρόκου, ήρωας που βλέπουμε και στο ντοκιμαντέρ με θέμα την οικαστική του έκθεση. Προβάλλεται μια ταινία που είναι ένα μικρό μήκος ντοκιμαντέρ στη συγκροτησία της Ινίας Δραγασάγη και της Αρασέλης Λεμού για το making of της έκθεσης που παρουσιάστηκε πέρυσι τέτοια εποχή στο Μουσείο Μπενάκη. Ήταν μια έκθεση εμπνευσμένη από ένα δίσκο του Γκέιν και των Bad Seeds και τα κορίτσια ερχόντουσαν για 2,5 χρόνια στο εργαστήριό μου περίπου 2 φορές το μήνα και καταγράφανε όλη τη διαδικασία της παραγωγής ενέργων. Με καλέσανε να κάνουμε την αφίσα της φεστιβάλ και είναι μια λεπτομέρεια από ένα καινούργιο έργο. Σκοπός του φεστιβάλ είναι να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και συνάντησης για τους ανθρώπους που αγαπούν και εμπνέονται από τον κινηματογράφο με ταινίες που ταξιδεύουν παντού. Παρόλο που οι συνθήκες ήταν δύσκολες, ούτε για μία στιγμή δεν σκέφτηκα ότι δεν θα πραγματοποιηθεί το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ψαροκόκαλο. Οι προβολές συνεχίζονται έως και την Τετάρτη, όπου κλείνουμε με το αφιέρωμα στην Κίνα σε συνεργασία με το Σανγκάι Φέστιβαλ και στην απονομή που είναι στις 11 η ώρα παρουσιάζεται ένα νέο τμήμα ταινίες φίλων. Με ταινίες για φίλους και από φίλους κλείνει φετινή έκδοση. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ψαροκόκαλο ολοκληρώνεται στις 22 του μήνα με τις προβολές στον κινηματογράφο Εκράν. Λοιπόν, πάμε λίγο μέχρι τη Μαρίνα την Παπαδάκη, γιατί έχουμε σε εξέλιξη τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον Δημήτρη Κουτσούμπα, με βασικό θέμα στην ατζέντα τα ελληνοτουρκικά και την ενημέρωση του Πρωθυπουργού. Έλα, Μαρίνα. Καλημέρα, Δημήτρη. Είναι στο πλαίσιο των θεσμικών ενημερώσεων που κάνει ο Πρωθυπουργός, που ξεκίνησε.